Φίλοι και φίλες, σήμερα θα πρέπει να είναι η αρχή των κινητοποιήσεων για να μπει ένα μεγάλο τέλος στο συνεχιζόμενο φρένο των αυξήσεων, ένα μεγάλο φρένο να μπει από τους ίδιους εργαζόμενους, να σταματήσει πλέον να συνεχίζει αυτή η μεγάλη ακρίβεια, να σταματήσει η φορολογία και να σταματήσει πλέον να πουλούνται οι δημοτικές και οι δημόσιες περιουσίες στους ιδιώτες. Αυτή η κινητοποίηση γίνεται στη σκιά ενός μεγάλου πολέμου, μιας εισβολής των Ρώσων, η οποία είναι κατακτικός πόλεμος και το ζήτημα είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι αθώοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Η κατάσταση στους Δήμους είναι τραγική, για να τα πούμε απλά. Χρήματα δεν έρχονται. Οι άνθρωποι δυστυχώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ανταποκριτικά που πρέπει να πληρώσουν. Οι Δήμοι βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Δυστυχώς η κυβέρνηση μαζί με την ΚΕΔΕ, όπου εκπροσωπούν τους Δήμους, βρήκαν νέες εφευρέσεις μέσω αναπτυξιακών εταιριών για να μπορούν να δυτικοποιήσουν υπηρεσίες του Δήμου. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα, έχουν γίνει πάρα πολλά δικαστήρια και μάλιστα η Ομοσπονδία έχει κερδίσει μεγάλα δικαστήρια όπως την οικονομική υπηρεσία που πήγε να παραχωρηθεί στη Χερσόνησο της κρίσης. Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια χιλιάδες άνθρωποι που δουλεύουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε εδώ στη Λέσβο είτε σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι είναι στο έλεος του Θεού. Εμείς λέμε σαν εργαζόμενοι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μορφωθούν, να προσληφθούν για να μπορέσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες που πρέπει στους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε όλοι μαζί μια μάχη, να μπορέσουμε να σταματήσουμε την κατηφόρα αυτή και νομίζω ότι θα πρέπει με συνείδηση όλων των υπαλλήλων, παρόλο που υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα, να γίνει μια ενιαία μάχη για να μπορούμε να βιώσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ.